πλημμυρίζω τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής, του τεχνικού επιμελητηρίου, τον κύριο Ταβερναράκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Προσπαθούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να, έτσι τουλάχιστον όταν βρίσκουμε τέτοιες, διαπιστώνουμε τέτοια πράγματα, να τουλάχιστον να κάνουμε μία παρέμβαση για να ενεργοποιούμε τους ηθήνοντες σε κάθε περίπτωση. Και φυσικά όταν πρόκειται για θέμα υγείας πλέον, για θέμα όχι μόνο οδηγίας απλώς, όχι μόνο είναι ένας εμφανής κίνδυνος τον οποίο διαπιστώσαμε μετά από όσον αφορά αυτό που αναφέρατε με την επιστολή που στείλαμε στον κύριο Υπουργό, στον Υπουργό Υποδομών, συγγνώμη, και στον κύριο Καραμαλή, τόσο και στον κύριο Τριαντόπουλο αλλά και στον κύριο Καραγιάννη, όπου μετά από διαπιστώσεις συναδέλφων που πηγαίναν σε διάφορες κατασκευές διαπίστωναν ότι υπήρχαν αμίαντος, είτε από στέγες, είτε από καμινάδες, από ζάκια, είτε από αρκετά μεγάλες ποσότητες, όταν πήγαιναν να κάνουν τις επισκευές, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη πρόληψη, είτε αυτή θα έπρεπε στο τιμολόγιο, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια που έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί για την αναθεώρηση του τιμολογίου. Δεν υπάρχει ως τιμή, ως εργασία μέσα, μια αρκετά δαπανηρή διαδικασία που πρωτίστως προστατεύει τόσο τους εργαζόμενους αλλά και τους πολίτες και την όλη περιοχή, έτσι. Είναι γνωστό ότι ο αμίαντος είναι ένα κοινωνικό. Ακριβώς, και στο ιατρικό του το κομμάτι ας μην μείνουμε μόνο εκεί. Διότι εσείς καλά κάνετε και τα αναφέρετε στην επιστολή σας. Και να μην πλησιάζουμε σε τέτοια υλικά, είτε αυτός είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος θα πάει να καθαρέσει ή ένας πολίτης, ή τα παιδιά τα οποία παίζουν μπορεί να βρίσκονται κοντά στα ετοιμόρροπα ή στα κατεδαφισμένα, κτίσματα, να μην πλησιάζουμε σε τέτοια υλικά, διότι μόνο και μόνο το να σπάσει ένα κομμάτι, το να βρεθεί στον αέρα έστω και ίχνη του αμιάντου, υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσει βλάβες πολύ σοβαρές και εκτεταμένες. Μακάρι να πάρετε απάντηση, αλήθεια σας λέω. Μακάρι να πάρετε απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο, από τα αρμόδια Υπουργεία, από τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς. Γιατί εγώ, κύριε Ταβερναράκη, μακάρι εσείς ως τεχνικό επιμελητήριο και μαζί με την τοπική κοινωνία το προσπαθείτε πάρα πολλές φορές και συνεργάζεστε, και το Σύλλογο Σεισμόπληκτων Ελπίδα, γιατί αυτό θυμάμαι και από τις 6 νομίζω Ιουλίου να έχει σταλεί και από την Ελπίδα στην Δημοτική Αρχή, αλλά και πάλι δεν βγήκε κάτι, γιατί ενδεχόμενα δεν ήξεραν από το Δήμο πώς να το αντιμετωπίσουν, ναι. Ακριβώς, όταν εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν τα μύρια όσα τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα ακόμα αυτή την ώρα, 14 μήνες μετά το σεισμό, κύριε Ταβερναράκη. Ακριβώς, 14 μήνες δυστυχώς μετά το σεισμό, παρά τη σύσκεψη την οποία έγινε, ομολογουμένως το κυβερνητικό κλιμάκιο μπορώ να πω ότι έχει κάνει πάρα πολλές επισκέψεις με τον κύριο Τριαντόπουλο. Ο κύριος Τριαντόπουλος είναι τουλάχιστον μαζί μας, έχουμε μια αρκετά καλή συνεργασία και εδώ στο τεχνικό μελητήριο. Είχε και κάνα μια εκτεταμένη σύσκεψη πριν από αρκετό καιρό. Λύσαμε προβλήματα. Μα η υποχρέωσή του αυτή είναι. Μισό λεπτό. Η υποχρέωσή τους είναι αυτή. Γι' αυτό βρίσκονται στις θέσεις που βρίσκονται. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια πράγματα και να είναι κοντά στην τοπική κοινωνία. Μην μιλάμε για τα αυτονόητα και να ευχαριστούμε για τα αυτονόητα. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν ήταν αυτονόητα αυτά πριν από τουλάχιστον. Όχι ότι θέλω να πω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι προηγούμενοι δεν προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο. Τώρα πλέον είναι απέτηση της κοινωνίας και πρέπει οι κυβερνώντες να ακολουθούν τις απαιτήσεις της κοινωνίας πλέον. Δεν μπορούν να την αγνοούν την κοινωνία. Όπως δεν νομίζω ότι μπορούν να αγνοήσουν ένα τέτοιο γεγονός το οποίο θέσαμε επιτάπητος και μάλιστα με κίνδυνο υγείας και καλώντας τους πολίτες και τους δημάρχους, διότι ξέρετε πλέον τις κατεδαφίσεις των κτηρίων προσπαθήσαμε και εμείς με αντίστοιχες επιστολές να τις αναλάβουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σεισμόπληκτοι, τους γνωρίζουμε ποιοι είναι. Και ο Δήμος Αυγαζίου είναι, και ο Δήμος Χερσονήσου είναι, και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, αλλά και ο Δήμος Αρκαλοχωρίου, και ένα τμήμα του Δήμου Ηρακλείου, και ο Δήμος Βιάννου, ένα τμήμα. Οπότε όλοι αυτοί οι Δήμαρχοι, εμείς τους καλούμε μέσα από αυτή την επιστολή, τουλάχιστον μια και η πολιτεία ανέλαβε να χρηματοδοτήσει τους Δήμους για τις κατεδαφίσεις των κόκκινων κτηρίων. Άρα είναι υπεύθυνος ο Δήμος και όχι ο ιδιοκτήτης στην αφαίρεση των επικίνδυνων υλικών.
ώστε να συντονιστούν οι δήμαρχοι και να προχωρήσουν σε μια συλλογή όλων αυτών, καταγραφή καταρχήν και κατά δεύτερον συλλογή τουλάχιστον των κόκκινων κτηρίων, ώστε να γίνει η προβλεπόμενη σύμφωνα με την αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνει ό,τι προβλέπεται για τη συλλογή τους, με ειδικές στολές, ειδικά συνεργεία τα οποία υπάρχουν στην Αθήνα, και φυσικά να συλλεχθούν σε ειδικά κοντέινερ και να φύγουν στο μοναδικό σημείο της Ευρώπης όπου γίνεται η ανακύκλωση, που είναι στη Γερμανία. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό έχει ένα κόστος το οποίο πρέπει να προβλεφθεί από το Υπουργείο και στη συνέχεια να δοθεί στους Δήμους, τουλάχιστον για τα κτίρια τα που θα κατεδαφιστούν. Ναι. Για τα υπόλοιπα κτίρια που οι συνάδελφοί μας τους εφιστούμε την προσοχή, όταν διαπιστώνουν τέτοια υλικά, να ενημερώνουν το Δήμο και ο Δήμος να πηγαίνει να κάνει την αφαίρεση. Νομίζω ότι αν αυτή η πρόταση που σας λέω τώρα στον αέρα, που λέμε τώρα μαζί, νομίζω ότι πρέπει να βρει έδαφος σε κάθε περίπτωση υλοποίησης και ευαισθητοποίησης βέβαια και των πολιτών και των συναδέλφων. Τώρα αυτή είναι η πρότασή μας. Εσείς το προεκτείνετε και το πάτε σε όλους τους σεισμόπληκτους δήμους για να γίνει αυτή η καταγραφή των κόκκινων κτηρίων, για να γίνει αυτός ο έλεγχος και να ξέρετε από τη δική σας την πλευρά ποια είναι εκείνα τα κτίρια τα οποία διαθέτουν αυτού του είδους τα υλικά, δηλαδή τον αμίαντο, το πόσο βλαβερά είναι, αυτό τονίζεται, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά τα υλικά να απομακρυνθούν με το σωστό τρόπο και να πάνε στο σωστό χώρο, έτσι ώστε να καταστραφούν, τέλος πάντων, ό,τι γίνεται σε αυτές τις διαδικασίες, να ανακυκλωθούν. Μα στάσου όμως τώρα κύριε Ταβερνεράκη. Έχετε μία πρώτη εικόνα στο τεχνικό επιμελητήριο, γιατί το επαναλαμβάνω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, επιμένω πάνω σε αυτό και θα συνεχίσω να το λέω, ότι σαν τεχνικό επιμελητήριο συνεργάζεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την τοπική κοινωνία. Έχετε εικόνα... Και με τους φορείς βεβαίως, έτσι που θα πρέπει να τους καλούμε να παίρνουν τις αποφάσεις. Πρώτα, ωραία. Κύριε Ταβερναράκη, μισό λεπτό, περιμένετε. Έχετε εικόνα για αριθμό κόκκινων κτηρίων με τέτοιου είδους επικίνδυνα υλικά σε όλους τους δήμους, δηλαδή το Αρκαλοχώρι είναι γεμάτο, αν μείνουμε στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, με αυτά τα επικίνδυνα υλικά? Ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι έχουμε 1200 κόκκινα κτίρια, από τον κύριο Γκαντάτσιο το άκουγα συγκεκριμένα να το λέει, και μόλις ότι 20 είχαν κατεδαφιστεί. Αν έχουμε λοιπόν 1180 κόκκινα κτίρια που δεν ξέρεις τι υλικά περιέχουν μέσα, αν έχουν αυτά τα επικίνδυνα υλικά ή το επικίνδυνο υλικό τον αμίαντο, έχετε εικόνα από όλους τους σεισμόπληκτους δήμους ποιος είναι ο αριθμός των κατεδαφιστέων? Κοιτάξτε, είναι τα κατεδαφιστέα και τα κόκκινα κτίρια, τουλάχιστον στο Δήμο Αρκαλοχωρίου έχουν, είναι αυτό το νούμερο, στο Δήμο Μήνο Απεδιάδος είναι αυτό το νούμερο. Συνολικά έχετε εικόνα? Είναι γύρω στα 600-700 τα οποία έχει προχωρήσει σε κάποιες λίγες κατεδαφίσεις και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Μισό, 600-700. Λιγότερα μάλλον, και είναι επισκευάσιμα τα κτίρια στους υπόλοιπους Δήμους. Δεν υπάρχουν δηλαδή κόκκινα κτίρια, είναι πάρα πολύ λίγα. Σε κάθε περίπτωση όμως η εικόνα του πόσο είναι το υλικό και σε ποια κτίρια υπάρχει αυτό το υλικό των αμίαντων, μόνο αναλογικά εμείς μπορούμε να το βγάλουμε. Αν δεν γίνει η καταγραφή, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Αυτό που σας μεταφέρω έγινε μετά από επισήμανσης των συναδέλφων μηχανικών για αυτό το υλικό, το οποίο το βρίσκαν μπροστά τους όταν πήγαιναν να επισκευάσουν ένα κτίριο ή όταν έβλεπαν ένα κατεδαφιστέο δίπλα σε αυτό που πήγαν να επισκευάσουν. Άρα έτσι αποκτήσαμε και εμείς την εικόνα, και με επισκέψεις βέβαια δικές μας που το είχαμε, έχουμε κάνει πολλές και το έχουμε διαπιστώσει, οπότε το είχαμε ζητήσει, το ζητάμε ξανά, ώστε να προβλεφθεί από την πολιτεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης το λέμε, και μάλιστα της επίσπευσης, μια και η... Δεν είναι μόνο ευαισθητοποίηση, μα και να πιέσετε, μα και να αρνηθείτε, μα και να φωνάξετε από τη δική σας την πλευρά, θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους είσαστε, δεν το κάνατε από μόνοι σας, η πολιτεία σας έχει δώσει αυτό τον τίτλο. Οπότε οφείλει να σας ακούσει, κύριε Ταβερναράκη, για αυτά τα σημαντικά. Ναι, το καταλαβαίνω. Μιλώνουμε αυτό που λέμε, δεν το λέμε έτσι στον αέρα, ούτε να προκαλέσουμε.
δώσουμε στους πολίτες ανησυχία στην οποία δεν μπορεί η πολιτεία να δώσει λύση. Εμείς καλούμε την πολιτεία να δώσει λύση. Ανησυχία ξεανησυχία υπόθηκε και βγήκε στον αέρα. Από τον Ιούλιο ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα είχε στείλει την επιστολή, το αίτημα αυτό για να εξεταστούν, το φόβο αυτό τον είχε καταγράψει προς τη Δημοτική Αρχή. Ιούλιος και φτάσαμε στο Νοέμβριο και έρχεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και λέει ελάτε εδώ κύριε Υπουργή, γιατί και οι δικοί μας οι μηχανικοί μας έρχονται και μας λένε ότι διαπιστώνουν ότι υπάρχει αυτό το ακατάλληλο υλικό. Να με συγχωρείτε, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, 5 μήνες για να μην ενδιαφερθεί κάποιος, νομίζω ότι... κύριε Ταβερναράκη, είναι ένας χρόνος ο οποίος μετράει αρνητικά τώρα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με την έννοια να μας ακούσουν. Κάθε φορά το κάνουμε σε όλα τα θέματα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μαζί έχουμε αναδείξει πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα. Σε κάποια δίνονται λύσεις, σε κάποια μερικώς λύσεις. Εμείς είμαστε η φωνή του κόσμου πρώτα απ' όλα και των συναδέλφων μηχανικών και ό,τι εισπράττουμε προσπαθούμε να το αναδείξουμε. Κύριε Ταβερναράκη, να ρωτήσω κάτι άλλο, ευελπιστώντας ότι πολύ σύντομα θα ληφθούν απαντήσεις, γιατί ο κόσμος που σας έχει ακούσει ούτως ή άλλως ανησυχεί και περιμένει ενέργειες, γιατί πρέπει να γίνουν ενέργειες μεταξύ και γρήγορα υπουργείων, τεχνικού επιμελητηρίου, δήμων, γιατί βάζετε μέσα στο κάδρο αυτή την ώρα και άλλους δήμους και κυρίως τα 600 με 700 σπίτια με ή επιχειρήσεις, ό,τι είναι τα κτίρια, εγώ θα πω, στο Δήμο ακριβώς Αρχανών Αστερουσίων, που παρουσιάζουν επίσης το ίδιο πρόβλημα. Άρα οι δημοτικές αρχές άμεσα θα πρέπει να βρουν μαζί με εσάς τη λύση πάνω σε αυτό το θέμα και με τα αρμόδια υπουργεία. Να σας πω κάτι. Την ίδια ώρα εκκρεμούν 8.000 φάκελοι και το ξέρετε. Οι 969 έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα, ναι, και αναμένονται, οι 7.000 αναμένονται. Χωρίς έγκριση οι 969, γιατί λείπουν, λέει, κάποια στοιχεία. Mm-hmm. Άρα είμαστε στο μηδέν και στο απόλυτο μηδέν, για να μην τρελαινόμαστε μεταξύ μας και για να μην λέμε ότι δεν ξέρουμε αριθμητική. Να σας ρωτήσω, εγώ άκουσα και κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο, έτσι τουλάχιστον όπως υπόθηκε και από τη δική σας την πλευρά, αλλά και από τους ανθρώπους εκεί στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, έχουν αρχίσει πραγματικά να ταράζουν το νευρικό σύστημα και την αγωνία των ανθρώπων αυτών, γιατί είναι οι ίδιοι που μένουν μέσα στα κοντέινερ. Είναι δυνατόν για να πάρουν οι άνθρωποι τις 2.000 ευρώ για την οικοσκευή τους για τα πράσινα σπίτια να χρειάζονται τη σύσταση φακέλου? Το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό, αλλά είναι δυνατόν, γιατί είχε πει ο κύριος Τριαντόπουλος, μια που κατεβαίνει συχνά, γιατί αυτή είναι η δουλειά του και όλα τα υπόλοιπα δεν θέλω να το επαναλάβω. Είχε πει ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα μεταξύ ΤΕΕ, Υπουργείου, Συλλόγου. Βρέθηκε αυτή η φόρμουλα? Όχι, αναμένουμε. Το θέσαμε, σας λέω, προχθές την προηγούμενη Παρασκευή το βράδυ που ήταν εδώ. Το θέσαμε ως θέμα και τέθημα, έγινε και μια εκτεταμένη συζήτηση ότι πρέπει να συνταχθεί ο φάκελος σε αυτούς που δεν προλάβανε να μπουν για την οικοσκευή ή δεν μπήκανε χωριστά όταν έκλεισε η πλατφόρμα. Είπαμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, λέει, τώρα θα πρέπει έτσι και να κατατεθεί ο φάκελος για τα πράσινα κτίρια, να κατατεθεί ταυτόχρονα και ο φάκελος για την οικοσκευή. Το θέμα είναι ότι κάποιοι έχουν πολύ μικρές επισκευές, δηλαδή όταν για να εξηγήσουμε τι λένε και στους ακροατές μας, ότι το πράσινο το κτίριο είναι μικρές επισκευάσιμες ζημιές, είτε μικρορογμές, είτε μέχρι ένα σημείο που δεν έχει επηρεαστεί ο φέρον οργανισμός του κτιρίου. Άρα μιλάμε για μικρό κόστος επισκευών. Πολλές από αυτές τις επισκευές οι πολίτες προχώρησαν από μόνοι τους, διότι έτσι κι αλλιώς το ποσό που θα έπαιρναν θα ήταν σχετικά μικρό. Οπότε προκειμένου να αποκαταστήσουν την κατοικία τους γρήγορα, προχώρησαν χωρίς να ζητάνε την αποζημίωση αυτή. Αυτό όμως. Η αποζημίωση της οικοσκευής θα προϋπόθεται. Είτε βέβαια γιατί δεν πρόλαβαν, είτε γιατί είχαν λάθος στοιχεία, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν ξέρω. Λέω, είτε γιατί δεν πρόλαβαν, γιατί έκλεισε η πλατφόρμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα πράσινα σπίτια που θέλανε τις μικρές επισκευές, ή γιατί είχαν λάθος στοιχεία. Είχαν λάθος στοιχεία, ναι. Δεν πρόλαβαν να ζητήσουν την οικοσκευή, η οποία ήταν στην αρχή, αν θυμάστε, που δινόταν. Αλλά η ζημιά έγινε που έγινε.
Αλλά η ζημιά έγινε ούτως ή άλλως. Και σας είπε λοιπόν την Παρασκευή που ήταν εδώ ο κύριος Τριαντόπουλος τι, ότι θα το δει άμεσα αυτό και το άμεσα πώς μεταφράζεται. Ναι, για να ξέρουν οι άνθρωποι που σας ακούν. Αυτό μας μετέφερε, νομίζω ότι ήταν αρκετοί συναδελφοί σας εκεί. Αυτό μετέφερε, τουλάχιστον το άκουσα και εγώ. Αναμένουμε την όποια κίνηση κάνει σε αυτό το θέμα. Έτσι κι αλλιώς, απλά τέθηκε ένα θέμα για το κόστος του φακέλου. Που έτσι κι αλλιώς δεν θα συνέφερε κάποιος για να ζητήσει τα 2.000 ευρώ για να φτιάξει ένα φάκελο, αλλά νομίζω ότι αυτό το αίτημα θα μπορούσε απλά και μόνος του να το καταθέσει ο ιδιοκτήτης με μια έτσι απλά υπογραφή κάποιου συναδέλφου μηχανικού, η οποία θα βεβαίωνε απλά ότι η κοσκευή ήταν κατεστραμμένη. Mm. Δηλαδή δεν χρειαζόταν κάτι περισσότερο. Mm. Τώρα. Αναμένουμε την όποια λύση δοθεί σε αυτό το θέμα. Έτσι. Γιατί νομίζω και ότι είναι, δεν είναι μικρό, δεν είναι καθόλου μεγάλο, μικρό. Είναι ουσιαστικό για τους πολίτες. Έτσι. Που... Είναι ουσιαστικό και με τις επισημάνσεις πολλών ανθρώπων να λένε το εξής, ότι ξέρετε, και στην ίδια γειτονιά δημιουργεί μια ανισότητα, δημιουργεί, αν θέλετε, μια αντιπαράθεση που είτε καλώς εννοούμενη είτε κακώς εννοούμενη. Πολλές φορές όταν εσύ βάλεσαι, όταν δεν είσαι καλά, σε κάνει να νιώθεις άσχημα. Γιατί λένε πολλοί ότι στην ίδια γειτονιά άλλους πήρε τα χρήματα άλλος με το παλιό καθεστώς και άλλους δεν θα τα πάρει, έτσι δεν είναι? Γιατί περίμενα να φτιάξω το φάκελο για το πράσινο κτίριο, δεν το έφτιαξα τελικά. Έτσι, ναι, είναι μια ανισότητα την οποία θα πρέπει να δείξει ο Υπουργείος. Κύριε Τεβερναράκη, να ρωτήσω κάτι άλλο επίσης. Ξέρετε κάτι παραπάνω για αυτή την απόφαση μετά την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 700 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης σε 7 χώρες για φυσικές καταστροφές του 2021 και με την Ελλάδα μέσα σε αυτές τις 7 χώρες για το σεισμό στην Κρήτη με το 1,4 εκατομμύριο ευρώ, ξέρετε κάτι παραπάνω? Δεν ξέρω κάτι παραπάνω, αναμένουμε και εμείς, σε κάθε περίπτωση είναι θετικό, έτσι το διάβασα και εγώ, το άκουσα και εγώ, ήξερα και από τους ευρωβουλευτές της χώρας μας ότι είχαν προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία με επερωτήσεις τους και λοιπά. Αντίστοιχα, οπότε ανταποκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Αναμένουμε τις όποιες οδηγίες τέλος πάντων δοθούν ώστε να διανεμηθεί σε αυτές τις περιοχές τα χρήματα αυτά. Υποθέτω όμως ότι θα αφορά δημόσιες υποδομές σε κάθε περίπτωση, όχι ιδιωτικές αποζημιώσεις, και θα αφορά τις σεισμόπληρες περιοχές είτε σε αντιπλημμυρικά έργα είτε σε έργα υποδομών τα οποία καταστάθηκαν σε τέτοια φαινόμενα. Ωραία. Τελευταίο ερώτημα και σας αποχαιρετώ, γιατί ο χρόνος με πιέζει αφόρητα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο κομμάτι και με τον αμίαντο. Λένε αυτό το οποίο κάνετε εσείς και με τις επισημάνσεις σας από εδώ και κάτω σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, ποιο είναι? Αυτό το οποίο καταρχήν ζητάμε να γίνει η όποια συνεργασία όσον αφορά τη συλλογή του αμιάντου από τα συγκεκριμένα κτίρια, αφού καταγραφούν από τους, τουλάχιστον σε αυτά που είναι κόκκινα, και φυσικά να γίνει η συλλογή με ειδικό συνεργείο το οποίο θα κληθεί σε συνεργασία με τους όλους δήμους, ώστε το κόστος να επιμεριστεί και να πληρωθεί έτσι όσο αυτά τα χρήματα δίνονται από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, από το κράτος. Μάλιστα. Για τα καταγραφιστέα. Άρα η συλλογή όμως θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, όπως προβλέπεται στις προδιαγραφές, και όχι να το μαζέψουμε σε ένα χωράφι, έτσι να το πω απλοϊκά, και να τον αφήσουμε εκεί. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο που μπορεί να δημιουργηθεί με όποια περιβαλλοντική επιβάρυνση, είτε στον υδροφόρο, είτε στους πολίτες, είτε από την εισπνοή του αμιάντου. Άρα θα πρέπει να μπει σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε συγκεκριμένους χώρους, σε συγκεκριμένα κοντέινερ τα οποία θα συλλεχθεί με συγκεκριμένο τρόπο, και στη συνέχεια να φύγουν αυτά τα κοντέινερ να πάνε στην επεξεργασία στη Γερμανία. Αυτό ζητάμε και αυτό νομίζω ότι είναι και εφικτό. Όσον αφορά τα ιδιωτικά κτίρια, ταυτόχρονα οι συνάδελφοι μηχανικοί που όπου βρίσκουν το υλικό αυτό προφανώς να το καταγράφουν, και το Υπουργείο να βγάλει μια αμοιβή προς τους πολίτες, στο τιμολόγιο το οποίο έχουμε συζητήσει, να υπάρχει κάποιο άρθρο για τη συλλογή αυτού του υλικού. Μάλιστα. Για το κόστος της συλλογής. Μάλιστα. Λοιπόν, το οποίο όμως θα πρέπει να γίνει σας κεντρικά. Ευχαριστώ. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε ιδιώτης για ένα-δύο κυβικά αμιάντου, κάποια τετραγωνικά αμιάντου να καλέσει από το συνεργείο. Γι' αυτό περιμένετε άμεσα τις οδηγίες και τις απαντήσεις. Και συντονισμένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Από τον 984.